Σε έναν αγώνα επιβίωσης επιδίδονται καθημερινά οι επιχειρήσεις στην Κρήτη, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας στην πραγματική οικονομία είναι πλέον ορατές. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Χανιά και Ρέθυμνο, όπου η οικονομία στηρίζεται κατά κύριο ρόλο στον τουρισμό και την εστίαση, τα λουκέτα αποτελούν πλέον γεγονός. Οι επιχειρήσεις κλείνουν βία από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να δείχνουν σημάδια κλεισίματος. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι που μας στεναχωρεί, ότι από το βράδυ μέχρι το πρωί η επιχείρηση δεν υπάρχει. Εάν δεν γίνει κάτι άμεσο για τις επιχειρήσεις, δυστυχώς τα πράγματα είναι αναπόφευκτα. Πώς θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, πώς θα ανταπεξέλθουν σε όλα τα έξοδα που είναι. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Ξαφνικά τα Χανιά αδειάσανε, η βαρύα βιομηχανία ήδη πληγωμένη βρέθηκε σε ακόμα χειρότερη θέση και θέλαμε να ενισχύσουμε τη φωνή μας ως προς την κεντρική κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή τα Χανιά βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κλάδου, το μόνο μέτρο στήριξης που λειτουργήσε έως τώρα και σε έναν βαθμό ήταν αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής. Από εκεί και έπειτα, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας δεν βοηθούν εν τη σπράγμαση της επιχειρήσης. Πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο και ειδικότερα την εστίαση και γενικότερα τον τουρισμό. Πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Γιατί υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν επιδόματα και δεν δουλεύουν. Υπάρχει μια στρέβλωση στο όλο σύστημα που ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Για τις πραγματικές πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους δεν έχει δοθεί τίποτα μέχρι στιγμής και αυτό οφείλουμε να το πούμε και να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Να σημειωθεί πως οι υπουργοί, κύριοι Σταϊκούρας και Βρούτσης, κοστολόγησαν τα νέα μέτρα στήριξης στα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τους πόρους που διοχετεύονται μέσω τραπεζικού συστήματος στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.